Ο Ρώσος πρεσβής στην Αθήνα, Αντρέι Μασλόφ, ανέφερε «Σήμερα παραμένουν μόνο επαφές εργασίας με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν υπάρχει κίνδυνος πλήρους καταρρεύσεως των διμερών σχέσεων». Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι υπάρχουν μακροχρόνιες συμβάσεις, οι οποίες εκτελούνται κανονικά, σημειώνοντας ότι δεν έχουν υπάρξει ενδείξεις ότι οι τοπικές οντότητες προτίθενται να καταγγείλουν τις συμφωνίες αυτές προώρα. Αντιθέτως, πέρυσι η Αθήνα, συνέχισε, εισήγαγε ρωσικό LNG, επιπλέον του φυσικού αερίου απαγωγούς, στο πλαίσιο των υφιστάμενων συμβάσεων. Εντύπωση προκαλεί η δήλωση του Μασλόφ για τον όγκο των εισαγωγών από τη Ρωσία στην Ελλάδα, ο οποίος ευξήθη σε αξία, αλλά όχι τόσο σε ποσότητα. Επεκαλέστη στοιχεία της Ελστάτ για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022, αναφέροντας ότι οι εισαγωγές ανήλθαν στα 7,75 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή σχεδόν 2,5 φορές περισσότερο από ό,τι κατά την ίδια περίοδο του 2021, και ξεπέρασε ακόμη και ολόκληρο τον κύκλο εργασιών του έτους ρεκόρ 2013. Η δυναμική αυτή εξηγείται από την άνοδο των τιμών των ρωσικών ενεργειακών πόρων, ιδίως του φυσικού αερίου. Με άλλα λόγια, η ελληνική πλευρά φαίνεται να αγόρασε λιγότερους ρωσικούς υδρογονάνθρακες πέρυσι, αλλά σε υψηλότερη τιμή, κατέληξε. Καλά, ο Μητσοτάκης είναι θεός, δεν υπάρχει. Συναντιέται με τον Ζελένσκι, θα σας δώσουμε όπλα. Καταναλώνει όπλα των Αμερικάνων για να τα δώσει στο Ζελένσκι. Από τους Ρώσους αγοράζει 2,5 φορές πιο ακριβά το φυσικό αέριο. Τους έχει όλους ευχαριστημένους. Απίστευτος. Σαν πως τα λεφτά δικά του είναι. Χαίστηκε. Να μην μας μπουμπουνίξουν οι Αμερικάνοι είναι το θέμα. Και φυσικά πρημοδοτούμε τον Βλαντιμίρ, γιατί έχει το φυσικό αέριο. Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε. Όποιος έχει την πίτα, πώς λέει, όποιος έχει την πίτα, έχει και το μαχαίρι, πώς το λέει, κάπως έτσι λέγεται. Δεν τη θυμάμαι την παροιμία, αλλά κάπως έτσι πάει.